Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια, αλλά και για το έργο σου αυτά τα 3,5 χρόνια. Ένα έργο που υπηρέτησες βάσει της ιδεολογίας και του σχεδιασμού του οράματος δημιουργίας, το υπηρέτησες πιστά, αληθινά, με αγάπη και με εκτίμηση. Σου λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κράτησες τον οροπό σε ψηλό επίπεδο, εσύ και όλοι οι συμβουλίτες. Πολλά τέτοια παιδιά κάνανε τη διαφορά στον Καλλιτεχνικό Δήμο. Ο Μακρυγιάννης, παραδείγματος χάρη, προχτές ήταν πάνω στην τσάπα για να λύσει προβλήματα. Έκανε τον οδηγό, έκανε τον χειριστή, τον πρόεδρο. Τέλος πάντων, ήταν ένα καλό παιδί του οράματος δημιουργίας και αυτό. Και γι' αυτός ο μεγάλος δήμος, ο τεράστιος δήμος της Αττικής, κρατήθηκε ζωντανός, κρατήθηκε όρθιος. Χάρη της αυτοθυσίας και της αλλαγής νοοτροπίας που φέραμε στο πολιτικό σύστημα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά. Τώρα για πάντα, είτε σαν πολιτική φίλη, αλλά και μετά σαν απλή φίλη και σαν σχέση ανθρώπων. Είναι μια μεγάλη μου τιμή που με ακολουθήσαν αυτά όλα τα παιδιά και τα υπόλοιπα που θα πω στην πορεία που έχουν ενταχθεί στο καράβι. Αυτό. Έρχομαι στον οροπό. Σήμερα ήρθα εδώ να καθίσω να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε. Δεν ήθελα να κάνω μια ομιλία στον οροπό. Ήθελα να είμαστε πιο ζεστά, πιο κοντά μεταξύ μας. Γιατί ο οροπός, το χωριό οροπός, το 2002, το 2006, το 2010 έβγαλε πρώτο το όνομα δημιουργίας με διαφορά. Δεν έχει κανένα λόγο να μην συνεχίσει και το 2014. Τώρα που έχουμε μετρήσιμο το έργο, τώρα που μιλήσαμε με πράξη και όχι με λόγια, ο οροπός ψηφίζει όραμα δημιουργίας. Στον οροπό δεν έχω πολιτικούς φίλους. Έχω πραγματικούς φίλους και γι' αυτό συνεχίζεται διαχρονικά αυτή η ιστορία. Οι Τυροβολέοι, ο Μόρος, ο Βλαχαΐτης, οι Ροδαίοι, οι Σιδέριδες, όλοι αυτοί οι φίλοι μου από εκεί που ξεκινήσαμε και ιδρύσαμε το όραμα δημιουργίας και τώρα ήταν ταγμένο να υπηρετήσει και να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει τη μισή Αττική με τόσες ευθύνες, συνεχίζουμε όλοι μαζί φίλοι από τον οροπό που ιδρύσαμε αυτή τη δημοτική παράταξη που ήταν ταγμένη να μου δώσετε, μου τάξατε μεγάλες ευθύνες στη μισή Αττική. Αυτή τη φιλία δεν τη διαπραγματεύομαι. Ούτε εγώ, ούτε οι οροπιώτες. Δεν πουλιέται, δεν διαπραγματεύεται, δεν δίνεται. Στο καράβι αυτό που ξεκινήσαμε και τελειώσαμε, στο καράβι αυτό που είχε μόνο φουρτούνες, αλλά έφτανε το καράβι συνέχεια στο λιμάνι, δεν χάσαμε ποτέ. Δεν χάσαμε ποτέ καμία νίκη. Χάρη σας είπα τους συνεργάτες μου και χάρη αυτούς τους φίλους, τους πραγματικούς που έχω και με τιμούν. Αλλάξαμε νοοτροπίες, φέραμε την αλήθεια, σταματήσαμε συμφέροντα πολλών ετών, δεκαετιών, εργολαβικά συμφέροντα και πελατειακές σχέσεις. Αυτό έκανε το όραμα δημιουργίας, έκανε τη διαφορά. Και δεν μείναμε στα λόγια μόνο, κάναμε έργα. Κάναμε έργα και αυτή η δημοτική παράταξη έκανε πραγματικότητα τη δικιά σας βοήθεια. Με τη δικιά σας ανοχή και με τη δικιά σας εμπιστοσύνη. Φίλες και φίλοι, η παρουσία σας αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ισχυρής στήριξης και θετικής αποδοχής της ενωτικής προσπάθειας που έχουμε κάνει τα 3,5 αυτά χρόνια.